Με ποσοστό πάνω από 75% και μετά από την ολοκλήρωση μίας ακόμη τριετίας, ο επικεφαλής της Δημοκρατικής Συνεργασίας Εργαζομένων, κ. Στέλιος Βοριάς, επανεξελέγει στο τιμόνι του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Η συμμετοχή ήταν τέτοια που πραγματικά πέρασε κάθε προσδοκία μας, και όχι μόνο η συμμετοχή, αλλά και η στήριξη των αντιπροσώπων. Ο ίδιος έκανε λόγο πρώτα απ' όλα για θέση τεράστιας ευθύνης, μη παραλείποντας να ευχαριστήσει τόσο τους υποστηρικτές όσο και όσους δεν τον στήριξαν, ενώ προχώρησε στη δέσμευση οι αγώνες να συνεχιστούν προς όφελος των εργαζομένων και των ανέργων του νομού. Το αποτέλεσμα μας γεμίζει πραγματικά ευθύνη για το αύριο, ένα δύσκολο αύριο, μια δύσκολη τριετία που έρχεται, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις δύσκολες εργασιακές σχέσεις, αλλά και μείζον κοινωνικά ζητήματα, όπως το τι θα γίνει με τους συμπολίτες μας σεισμόπληκτους, που θέλουμε να προχωρήσουν γρήγορα η διαδικασία, γιατί έρχεται ένα χειμώνα. Μας γεμίζει περίσσια ευθύνη και υποχρεώσεις το εκλογικό αποτέλεσμα, και παράλληλα δεν μπορώ να μην εκφράσω ότι αισθάνομαι απεριόριστη ικανοποίηση και χαρά, διότι βλέπουμε και οι προσπάθειες των τελευταίων χρόνων βρίσκουν ανταπόκριση. Τα προβλήματα είναι πολλά, λόγω του νομοσχεδίου Χατζηδάκη, λόγω τις εργασιακές συνθήκες που δυστυχώς είναι πολύ δύσκολες στους εργασιακούς χώρους. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε την ακρίβεια. Η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία υπό τον κύριο Γιάννη Γκονιανάκη έλαβε ποσοστό 24%. 281 από τους 286 εγγεγραμμένους αντιπροσώπους σωματείων κατέθεσαν έγκυρη ψήφο, ενώ βρέθηκε και ένα άκυρο.